Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μανολάκου. Κυρία Μανολάκου, τι θα κάνει το ΚΚΕ, εσείς ούτε στήριξη ούτε ανοχή? Πώς θα κινηθείτε? Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι 9 του Μάη, 78 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη. Είναι στην καρδιά των λαών και στο στόχαστρο των αστών. Mm-hmm. Και αν θέλετε, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη με μπροστάριδες τους κομμουνιστές να φέρουν αλλαγές. Άρα το τι θα κάνει το ΚΚΕ ζητάει να ενισχυθεί για να διεκδικήσει μέσα και έξω από τη Βουλή τα συμφέροντα και το δίκαιο των εργαζομένων. Γιατί σήμερα μπορεί να ακούμε προγράμματα, μπορεί να ακούμε ταξίματα, γενικόλογα και αόριστα, ψηφοθυριακά και δημαγωγικά, όμως η ουσία ποια είναι? Ότι κανείς δεν υπόσχεται μόνιμη και σταθερή δουλειά, κανείς δεν υπόσχεται αξιοπρεπείς μισθούς, κανείς δεν υπόσχεται προστασία της πρώτης κατοικίας, δημόσια υγεία, παιδεία, μόρφωση για τα παιδιά μας. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί, όπως υπόθηκε, υπάρχει η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας, δηλαδή η αξιολόγηση των αγορών, με κριτήρια πια αυτά που θέλουν οι αγορές, δηλαδή τι ιδιωτικοποίησεις περνάνε στο νερό, στην υγεία και αλλού. Αν υπάρχει φορέας πληστηριασμών για να ξεσπιτώνονται φτωχά στρώματα, όπως έγινε με τον 80χρονο. Και βέβαια και ένα σωρό. Και υπάρχει και η δέσμευση του Ταμείου Ανάκαμψης ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς 700.000 πληστηριασμοί θα γίνουν. Και το λέω γιατί όλοι εδώ στο τραπέζι στηρίζουν το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 70 δις που θα πάνε πάλι στο κεφάλαιο. Και γι' αυτό συμφέρει τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε συνταξιούχο να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να είναι ισχυρή η φωνή του λαού. Νομίζω ότι οι αδικημένοι της σημερινής συζήτησης κάθονται απέναντι. Και ότι αυτός ο καυγάς δεν έπρεπε να γίνει. Αντιλαϊκή κυβέρνηση θα είναι όποιος βγει από τους δύο. Γι' αυτό συμφέρει το λαό με δημοκρατικούς κανόνες. Τα εκβιαστικά διλήμματα να ενισχύσουν τη φωνή του. Λοιπόν, γιατί είναι πολύ ωραία.